Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Κύπρο, καλησπέρα, τι κάνετε. Αντώνη, ακόμα τα αυτοκίνητα εκεί στην Κύπρο δεξιά το έχουν το τιμόνι, δεν το πήγαν αριστερά ακόμα. Βέβαια. Βέβαια, ακούω πάντα δεξιά. Είναι ο λόγος. Ναι, γιατί από αριστερά φαίνεται σαν ξένη, σαν ξένο είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο μόνος λόγος που δεν έρχομαι στην Κύπρο αυτός, έτσι. Γιατί οδηγούν έχουν τα αυτοκίνητα δεξιά το τιμόνι, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι σαν να βλέπω διαστημόπλια. Είναι εύκολο. Αν σκεφτείς ότι πρέπει να έχεις το πεζοδρόμιο στα αριστερά σου, ναι, είναι πανεύκολο να οδηγήσεις. Λοιπόν, Αντώνη, οι Μαροκινοί μπλέκουν τον ΠΑΟΚ σε ένα σενάριο για έναν παίχτη αυτόν τον, του Απόλλωνα Λεμεσού, τον Αμίν Καμάς. Καταρχάς, πρώτη ερώτηση και γρήγορη. Καλός παίχτης είναι αυτός? Εντάξει, είναι βελγομαροκινός ο ποδοσφαιριστής και είναι πραγματικά ένα μηχανάκι. Τρέχει πάνω κάτω το γήπεδο την αριστερή πλευρά, έχει πολύ καλή σέντρα, είναι γερά πνευμόνια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν βγαίνει από την ενδεκάδα του Απόλλωνα, του Γερμανού, του προπονητή, του Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ. Είναι πραγματικά ένας πολύ καλός παίχτης, ναι, ο οποίος όταν ήρθε στην Κύπρο δεν είχε τις περγαμηνές ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο πολύ τη φετινή προσπάθεια του Απόλλωνα. Δεν είχε κάποιο βαρύ βιογραφικό, είχε παίξει κάποια παιχνίδια με την Γκένκ, αλλά μέχρι εκεί. Είχε κάποιες συμμετοχές με τις μικρές εθνικές Βελγίου, είχε κάποιες επίσης συμμετοχές με τις μικρές εθνικές του Μαρόκο. Αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν ο σπουδαίος ο παίκτης. Παρ' όλα αυτά. Πόσο καιρό τον έχει ο Απόλλωνας αυτόν, Αντώνη? Από την αρχή της χρονιάς. Από την αρχή του χρονιάς. Α, τώρα φέτος τον πήρε. Φέτος τον πήρε. Ναι, ναι, φέτος. Είναι φετινή μεταγραφή. Και τι για ένα χρόνο έχει συμβόλαιο? Από ό,τι ξέρω έχει για παραπάνω. Πρέπει να είναι με προοπτική ανανέωση στο συμβόλαιο. Α, ναι, ναι, για δύο χρόνια ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε είναι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από την αρχή της χρονιάς, το καλοκαίρι, που ο Απόλλωνας αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν ένας άσχημος αποκλεισμός. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του γηπέδου. Δηλαδή, όταν έχεις ως καλύτερο ποδοσφαιριστή το αριστερό σου back, νομίζω ότι λέει πολλά. Αχα. Αυτός είπες, Αντώνη, είναι αριστερό back, όχι δεξί, αριστερό, έτσι? Ναι, ναι. Αριστερό, ναι, ναι. Αριστερό μπακ. Και λες ότι παίζει όλη την πλευρά, ας πούμε, είναι πάνω κάτω συνεχώς, δηλαδή φοβερή φυσική κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Αυτός παίζει στον Απόλλωνα βασικός, έτσι. Βασικός. Έχει 26 συμμετοχές φέτος και μόνο μία έχει ως αλλαγή. Όλες οι άλλες είναι βασικοί. Είναι το καλύτερο αριστερό μπακ της Κύπρου ή όχι? Αυτή τη στιγμή, στο πρωτάθλημα εννοώ. Όχι. Ποιος είναι? Υπάρχουν πολύ καλύτεροι. Νομίζω ο Γιάννη Λέτσιακ το Μόνιας είναι πολύ καλύτερος του. Ποιος? Ο Λέτσιακ, ο οποίος... Ο Γιάννη Λέτσιακ. Ναι, ναι. Είναι Ούγγρος, έχει κάνει συμμετοχές και Τσέχος, έχει κάνει και συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας. Είναι τρομερός παίκτης και δημιουργικός πάρα πολύ. Πέρσι ήταν πρώτος στις ασίστ ο Λέτσιακ. Φέτος η Ομόνια δεν είναι το ίδιο καλή με την περσινή χρονιά, είναι και ο ίδιος και λίγο πιο πίσω, αλλά γενικότερα σαν προσωπικότητα, σαν ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλύτερος ο Λέτσιακς. Α, μάλιστα. Ναι, τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να κάνει μεταγραφή από την Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει κανονικά το καλύτερο αριστερό μπακ που παίζει στην Κύπρο, για να έρθει να παίξει στον ΠΑΟΚ? Είναι αναλόγως ότι ψάχνει. Δηλαδή ο Λέτσιαξ είναι σε μια προχωρημένη ηλικία, είναι κοντά στα 30. Ο Χαμάς είναι νεαρός, είναι στα 23. Είναι αναλόγως τι ψάχνει ο εκάστοτε προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το πρωτάθλημα γενικά πώς πάει εκεί, Αντώνη, με την ευκαιρία? Το πρωτάθλημα για πολύ καιρό είχαμε πρωταθλητή. Έχει φασαρία εκεί? Φασαρία, για βέβαια. Για διαιτητές και τα λοιπά. Εννοείται. Έχουμε και μια εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μετά από τον αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ από την ανόρθωση στο θεσμό του κυπέλου, όπου το ΑΠΟΕΛ δέχτηκε 4 κόκκινες κάρτες σε εκείνο το παιχνίδι. Α, ναι. Από την επόμενη αγωνιστική κιόλας ορίστηκαν μόνο ξένοι διαιτητές, τουλάχιστον. Ποιος ορίζει τους διαιτητές εκεί? Εμείς έχουμε τον Μαρκ Λάντεμπεργκ εδώ. Εσείς έχετε κανέναν εκεί καλό? Εμείς έχουμε το Μίλοραντ Μάζιτς, εμείς το αντίστοιχο Κλάντεμπεργκ της Κύπρου. Μάζιτς. Είναι αρχιδιαιτητής. Ναι, Μάζιτς. Σερβός είναι αυτός, τι είναι? Σέρβος. Σέρβος, γνωστός διαιτητής. Αν ψάξει το βιογραφικό, είναι πολύ γνωστός. Από φέτος είναι αυτή τη σεζόν, σε αυτό το πρωτάθλημα, ή είναι καιρό? Όχι, είναι δεύτερη του χρονιά. Α. Στο πρωτάθλημα μας. Άρα τα πήγε καλά για να μείνει δεύτερη χρονιά, να τον κρατήσει η Ομοσπονδία. Θα πάει καλά.
το καλά το ορίζει ο καθένας όπως νομίζει. Ναι. Από τη στιγμή που είναι 2 χρόνια εδώ και έχουμε φτάσει ξανά στο σημείο να ζητάμε πάλι ξένους διαιτητές, σημαίνει ότι μάλλον δεν πήγε καλά. Ναι, και εδώ το ίδιο. Και γιατί, σε εμάς το ίδιο. Ναι, εννοείται. Ο λόγος του αρχιδιαιτητή ποιος είναι? Να καταφέρει να χτίσει μια διαιτητική ομάδα από γηγενείς διαιτητές και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Εκεί οι διαιτητές είναι επαγγελματίες, στην Κύπρο. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω... Όχι. Η μη επαγγελματία. Η μη και εκεί. Ναι. Να ακολουθούμε τα χνάρια. Ναι. Τώρα με την ευκαιρία, κανέναν άλλον παίκτη ή κανένα σενάριο μεταγραφικό έχει εκεί, που να κάποιοι παίκτες να ενδιαφέρουν ομάδες της Ελλάδος? Όχι μόνο της Θεσσαλονίκης που μιλάμε. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα κάτι θα ακουστεί για ποδοσφαιριστές από παίχτες από την Κύπρο που να θέλουν να πάνε Ελλάδα, να επιστρέψουν δηλαδή, Ελλάδα. Δηλαδή εκείνες οι ωραίες χρονιές και φουρνιές με Γκομίτη, Οκά, Γιασεμάκη τότε στον ΠΑΟΚ, ένα σωρό, τον Μπίδι, τον Χαραλαμπίδι, ναι, ναι. Είχε πολύ πράγμα, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα ξαφνικά από τα τελευταία χρόνια δεν... Ήταν κάποια χρόνια που βγαίναν πολλά ταλέντα εδώ από την Κύπρο. Έπεσε λίγο αυτό, αλλά πάει να ξανανεύει το τελευταίο καιρό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, ο οποίος αγωνίζεται στο Βέλγιο. Έχουμε επίσης το στέλιο τον Ανδρέου, τον νεαρό, τον αμυντικό, και αυτό στο Βέλγιο, σε Σαλερουά. Υπάρχουν παίχτες που γίνεται στο εξωτερικό. Έφυγε ο Μαρίνος Τζανίνης, πήγε να παίξει στο MLS, σε ομάδα του MLS. Αμέρικα, μπράβο. Ναι. Και είναι μεταγραφή τώρα, η φρέσκα του Ιανουαρίου. Οπότε... Άρα, Αντώνη, είμαι εγώ ο γενικός γραμματέας του ΠΑΟΚ, όχι του αθλητισμού, του ΠΑΟΚ. Και σε παίρνω τηλέφωνο, ναι, σε έχω εμπιστοσύνη, μου έχουν πει καλά λόγια για τη δουλειά σου στην Κύπρο και σε ρωτάω. Κάνει για τον ΠΑΟΚ ο Καμάς, αυτός που γράφουν οι Μαροκινοί, ότι ενδιαφέρεται ή όχι? Τι θα μου πεις? Νομίζω ότι κάνει. Έχω την εντύπωση ότι κάνει. Είναι πάντα θέμα προπονητή και πώς θα τον χειριστεί. Αλλά από αυτά που έχει δείξει φέτος εδώ στην Κύπρο, με έναν προπονητή ο οποίος του αρέσει το επιθετικό παιχνίδι. Είναι πολύ επιθετικό το παιχνίδι που παίζει ο Απόλλωνας φέτος με τον Γερμανό προπονητή. Νομίζω ότι και βάσει τα όσα έχουμε δει από την ομάδα του ΠΑΟΚ φέτος, νομίζω ότι κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Αντώνη. Γεια σας.